5 λεπτά στο δρόμο με τον Βαγγέλη Κιούση. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι 3η 17 Δεκεμβρίου και ξεκινάμε το σημερινό μας ταξίδι στον κόσμο της αυτοκίνησης από την Nissan, η οποία προτίθεται να ανανεώσει την γκάμα των SUV μοντέλων της με στόχο, τι άλλο, την αύξηση των πωλήσεών της. Έτσι, από την αρχή του 2020, όταν εμείς στην Ελλάδα θα υποδεχθούμε το νέο Juke έως τα μέσα του 2021, η Nissan πρόκειται να αντικαταστήσει και το Qashqai και το X-Trail, ενώ θα παρουσιάσει και ένα αμιγώς ηλεκτρικό SUV βασισμένο σε ένα αντίστοιχο πρωτότυπο μοντέλο που είδαμε στην φετινή έκθεση του Τόκιο. Παραμένουμε στην Ιαπωνία, αλλά μεταφερόμαστε στο στρατόπεδο της Toyota, η οποία τρέχει τώρα για να κερδίσει το χαμένο χρόνο στα πεδία της ηλεκτροκίνησης και της αυτόνομης οδήγησης. Για τα μεν ηλεκτρικά Toyota θα έχουμε ασφαλές δείγμα γραφής το Μάιο του 2020, όταν θα δούμε τα οχήματα που πρόκειται να αξιοποιηθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το ερχόμενο καλοκαίρι. Σε ό,τι αφορά τώρα τα συστήματα αυτόνομης οδήγησης, η Toyota θα τα τοποθετήσει πρώτα στα επαγγελματικά της οχήματα και μετά στα επιβατικά, προκειμένου να έχει ένα διάστημα ασφαλέστερων δοκιμών. Έχει μάλιστα τόσο φιλόδοξα σχέδια, ώστε να στοχεύει απευθείας στο επίπεδο αυτονομίας 4, το οποίο προϋποθέτει την ύπαρξη οδηγού στο όχημα, χωρίς ωστόσο να επιβάλλεται η συμμετοχή του στη διαδικασία της κίνησης. Επιστρέφουμε στην Ελλάδα, απαντώντας σε ερώτηση ακροατή σε σχέση με τη νέα Skoda Octavia, την οποία πρόκειται να δούμε στους ελληνικούς δρόμους το Μάρτιο του 2020. Η ερώτηση αφορά τους κινητήρες. Σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές της, η νέα Octavia λοιπόν θα διατίθεται σχεδόν ταυτόχρονα με κινητήρες βενζίνης TSI, απόδοσης από 110 έως 190 ύπους, και πετρελαίου TDI με ισχύ από 116 ως 200 ύπους. Θα διατίθεται επίσης με κινητήρα φυσικού αερίου 1,5 λίτρων απόδοσης 130 ύπων, αλλά και ήπια υβριδική τεχνολογία σε μηχανικά σύνολα βενζίνης ισχύως 110 και 150 ύπων. Για πρώτη φορά επίσης θα δούμε σε Skoda Octavia μια πλαγκίν υβριδική έκδοση, η οποία θα αποδίδει 204 ύπους, εξασφαλίζοντας αυτονομία κίνησης 55 χιλιόμετρα αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια. Σε ό,τι αφορά τώρα τα κυβότια ταχυτήτων, ανάλογα με την επιλογή διατίθεται μηχανικά κυβότια 6 ταχυτήτων ή αυτόματα DSG 7 σχέσεων σε δικίνητες και τετρακίνητες εκδόσεις. Είναι επίσης η πρώτη φορά σε μοντέλο Skoda που οι αλλαγές σχέσεων στο κυβότιο DSG μεταδίδονται ηλεκτρονικά μέσω ενός joystick ελέγχου που φροντίζει για την επιλογή του προγράμματος οδήγησης. Όλη η γκάμα των συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού του ομίλου Volkswagen θα είναι διαθέσιμη στη νέα Octavia, η οποία διαθέτει μεταξύ άλλων τεχνολογία ανίχνευσης του αγγίγματος των χεριών του οδηγού στο τιμόνι, 9 αερόσακους και full LED matrix φώτα, τα οποία επιτρέπουν στον οδηγό να έχει μόνιμα ενεργοποιημένη τη μεγάλη σκάλα, χωρίς όμως να ενοχλεί τους άλλους οδηγούς. Αυτά για σήμερα, στα 5 λεπτά στον δρόμο. Μέχρι αύριο θα τα ξαναπούμε. Να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε πολύ, ό,τι και να οδηγείτε, όπου και να οδηγείτε.